Δούμε τον καυγά που σας είχα προειδεάσει ότι η Μαριαλένα και ο Σάκης... Είμαστε τυχεροί που σε έχουμε. Ψυχούλα, με συγκινείς. Είχα καιρό να ακούσω καλό λόγο από άνθρωπο, γιατί συνήθως με βρίζουν στο διαδίκτυο. Να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς έγινε αυτός ο διάλογος και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον η Μαριαλένα δεν αντιλαμβάνεται την ρίση όσο μπορεί σου λείπει, τόση γλώσσα έχεις, το οποίο το εκλαμβάνει ίδια ως body shaming. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ύψος, έχει να κάνει με το ότι είσαι γλωσσοκοπάνα. Τα μπέρδεψε λίγο, δείτε λοιπόν πώς έγινε χθες ο καυγάς. Πληροφορήθηκα από την ομάδα μου όσα υπόθηκαν στο συμβούλιο και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να πάρει περισσότερη έκταση το θέμα. Θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη στον Νίκο εάν θεώρησε τη στάση μου επιθετική. Αν και από όσο με ξέρει και από όσο έχουμε περάσει μαζί δεν θα έπρεπε να το πάρει έτσι. Θέλω να πω στο Σπύρο, επειδή δεν ήμουνα μπροστά και μου είπαν τα παιδιά ότι υπόθηκε μία φράση ότι όσο μπόι μου λείπει τόση γλώσσα έχω. Εν απουσία μου, δεν μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Σε καμία περίπτωση δεν το περίμενα αυτό από τον Σπύρο, γιατί είναι αυτός ο οποίος βγαίνει συνέχεια μπροστά και υπερασπίζεται, υποτίθεται τις γυναίκες. Χαίρομαι που ζήτησε συγγνώμη στον Νίκο, γιατί πραγματικά ήσουν πάρα πολύ έντονοι και κάτι που παραδεχτήκατε όλοι. Ήσουν πάρα πολύ έντονοι και πραγματικά όσο μπορεί σου λείπει, έχεις απίστευτη γλώσσα όταν δεν χρειάζεται. Είναι απλά φράση το οποίο θίγει πόντι σε και καλό θα ήταν να μην ακούγεται και να μην λέγεται. Αυτό που επισήμανα κυρίως είναι ότι εκθέτεις και το Σάκι. Πότε έχει ξαναγίνει να έχει γλώσσα, Σπύρο? Με ξάφνιασε, πραγματικά. Πες μου στους τρεις μήνες, γιατί αυτό που λες είναι σαν να είναι συνεχόμενη ροή. Με ξάφνιασε και εμένα. Στους τρεις μήνες, πες μου πότε έχεις ξαναπαρατηρήσει τη Μαριαλένα να έχει γλώσσα. Στο συμβούλιο είπα ότι ξαφνιαστήκαμε. Θεωρείς ότι η φράση σου δηλαδή πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη σε μια κοπέλα η οποία έλειπε? Είναι καταγεγραμμένη. Το ότι κάποιος έχει έντονη επιθετικότητα απέναντι σε ένα γεγονός. Θεωρείς ότι πρέπει να ζητήσεις μια συγγνώμη για τη φράση που επιθετικότητα απέναντι σε έναν άνθρωπο. Δεν ήταν επιθετικότητα, χρησιμοποιείς λέξεις οι οποίες έβαλε, προάσπισε την υγεία του έναντι του πόντου της ομάδας. Και είναι εσείς εκμεταλλευτήκατε την αδυναμία της υγείας του, όχι εσύ προσωπικά, η Μαριαλένα, και έδειξε τέτοιο μένος και επίθεση, το οποίο είναι καταγεγραμμένο, νομίζω ότι ήμουνα επικής. Εν έτη 2023 δεν γίνεται πάλι να λέγεται ότι η γυναίκα δεν μπορεί να μιλήσει μην και θίξει το σύντροφό της. Αυτό που είπε χθες ο Σπύρος στο Συμβούλιο, που πάλι μεταφέρθηκαν τα παιδιά. Είναι πάλι άτοπο, όπως και άτοπος και ο χαρακτηρισμός αυτό. Μπερδεύετε τις έννοιες. Όχι, δεν μπερδεύουμε. Μπερδεύετε σοβαρά τις έννοιες. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε τις έννοιες στη ζωή σας. Γιατί δεν μπορείς να μας ξεκαθαρίσεις έννοιες σε καμία γυναίκα γιατί πιστεύεις ότι με τον τόνο της φωνής σου. Γιατί πιστεύεις ότι με τον τόνο της φωνής σου μπορείς να μας μάθεις τις έννοιες? Τίποτα άλλο. Όπως τελείωσε το σχολείο, τελείωσαμε κι εμείς. Όπως τελείωσε το σχολείο, εσύ τελείωσαμε κι εμείς. Τις έννοιες τις γνωρίζουμε πολύ καλά, Σπύρο. Ο τόνος της φωνής σου δεν σε κάνει ανώτερο από κανέναν. Μπορούμε όλοι να φωνάζουμε και να μιλάμε ασταμάτητα όπως και εσύ και να καλύπτουμε ο ένας τη φωνή του άλλου. Δεν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε. Ξέρουμε πολύ καλά τις έννοιες όπως και εσύ. Χαμούλης, παιδιά τώρα. Δηλαδή για το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Είναι και ντροπή για τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των γυναικών. Και είναι και ντροπή να βάζουμε στη συζήτηση ένα reality που διαφώνησε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη με τον Σπύρο Μαρτίκα, τα θέματα του body shaming και των γυναικών κτλ. Αυτό είναι ένα γνωμικό, δηλαδή για μη φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Αδικούμε τους ανθρώπους που πραγματικά δίνουν αγώνα. Και ευτελίζουμε και τους όρους, έτσι. Ακριβώς. Έχει να κάνει με το ότι κάποιος μιλάει πολύ. Δεν ήταν προσβολή προς το ύψος μιας γυναίκας. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, και ο Σπύρος είναι συνήγορος του Μπάρτζη, αυτός που ας πούμε, έχει ο δικαστής. Ο Σάκης της Μαριαλένας. Γιατί πετάχτηκε? Όσο είναι ο Σάκης της Μαριαλένας. Αυτό δηλαδή τώρα δεν είναι λάθος? Η γυναίκα μόνη δεν μπορεί να περασπιστεί τον εαυτό της. Πρέπει ο σύντροφός της να μπει μπροστά. Εμένα αυτό θα με πρόσβαλε. Θα του λέγα κάτι εσύ. Ποιος είσαι, επειδή είσαι σύντροφός μου. Είναι λογικό τώρα. Εγώ θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Να παίρνει το μέρος της Αφροδίτη, γιατί την βλέπει και κλαίει. Ας το έπαιρνε στο συμβούλιο. Αυτή η φράση υπόθηκε μπροστά στο Σάκη Κατσούλη από τον Μαρτίκα στο συμβούλιο. Δεν είπε τότε κάτι. Τώρα κάνουμε την τρίχα τριχιά όπως την κάνουν και εκεί. Αλλά κοιτάξτε πώς άλλαξε η δυναμική των ομάδων τώρα, έτσι που είναι μαζί με το ζευγάρι. Άλλαξε όλη η δυναμική. Αναμενόμενο ήταν αυτό. Έχω αποκλειστικό για τον Μπάρτζη. Κάτω τα χέρια από τον Μπάρτζη.